Λάθος από τους παίκτες του Όφη. Η μπάλα στον Χούτο που είναι σε καλή θέση. Θα κάνει το σούτ η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, πρώτη στο παιχνίδι. Να δούμε εδώ τον Χούτο που ελίσσεται με τον Αδάμο. Θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάριο. Γιανακόπουλος κατεβάζει ωραία. Θα κάνει το σούτ και η ευκαιρία η μεγάλη πάνω στη γραμμή. Απομάκρυση της μπάλας. Και αυτός με ειδικότητα στα φάουλ. Εδώ λοιπόν πολύ δυνατό Ελευθερόπουλος. Πηδάει ψηλά με τα δύο χέρια και προλαβαίνει ο Βενετίδης. Δύσκολη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Θα γυρίσει ο Μπόατεκ επικίνδυνα και η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ελευθερόπουλου. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Μπόατεκ. Πολύ ωραία παλιά του Κιάσου. Να δούμε εδώ τον Μπόατεκ που κάνει το σουτ και ο Ελευθερόπουλος σταματάει σε μία ακόμη φάση τον Αγκανέζο. Είχαμε μερικές ευκαιρίες, κατσαρές το πρώτο και στο δεύτερο μήχρονο. Αλλά αν δεν βάλαμε γκολ, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα από Ολυμπιακό. Για να δούμε τον Τζότζεβιτς απέναντι στον Μπεκιάη. Μεγάλη ευκαιρία, ο Ολυμπιακός θα την χάσει. Ο Τζότζεβιτς θα πέσει στο έδαφος. Τζότζεβιτς εντείνει, επαναλαμβάνω, ρυθμούς ο Ολυμπιακός. Ωραία προσπάθεια του Τζότζεβιτς. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Γιανακόπουλου. 1-0 από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Μα και τι βρίσκω, ουζάμε είναι πάλι Τζουλένια. Για μένα αυτό το παιχνίδι σημαίνει πρακτικά ότι μου πήρε μερικά χρόνια από τη ζωή μου, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν ενήργησε όπως θα έπρεπε να ενεργήσει. Δεν είναι ώρα για τίποτα διαφορετικό. Απευθείας λοιπόν ο Κιάσος μέσα στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού. Η κουμπάλα κάνει παιχνίδια, παίζει μπιλιάρδο και ο Ελευθερόπουλος μπλοκάρει. Κάναμε κάποιες καλές ευκαιρίες και νομίζω ότι δικαιώμασταν κάποιο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε λίγο η απόδοσή μας. Και κατάφερε ο Ολυμπιακός να προηγηθεί. Θέλαμε οπωσδήποτε αυτούς τους πόντους. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε ένα σημείο τώρα που δεν χωράνε κάποιες απώλειες βαθμών. Αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο για την ψυχολογία μας. Αλλά η ομάδα έχει ποιότητα, έχει εμπειρία και ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει μέσα στο γήπεδο. Τόσο το κρύο, όσο και η βροχή, δεν στάθηκαν ικανά να κρατήσουν τους φίλους του Ολυμπιακού μακριά από την αγαπημένη τους ομάδα. Άλλωστε, είχαν νέες προκλήσεις, αλλά και παλιές. Η νέα προσωρινή έδρα της Νέας Σμύρνης, με τον σαφώς κλάσης ανώτερο χλωοτάπητα από αυτόν της Ριζούπολης. Τον παλιό γνώριμο από την Κρήτη, με τον οποίο δεν τους ενώνουν δεσμοί αίματος. Το τελευταίο γεγονός, σε συνδυασμό με την παρουσία του διαιτητή Αγγελάκη, μεγάλωνε την πίεση και το άγχος όσο περνούσε ο χρόνος. Ο Στέλιος Γιανακόπουλος πέτυχε τρίποντο γκολ συμβόλαιο. Αν και οι προτεραιότητες κατά τα λεγόμενά του είναι άλλες. Το πιο σημαντικό γκολ από τα 11 που έχει βάλει το σημερινό. Να είστε καλά, δείξτε πορεία. Πάντως συνεχίζει επιθετικά, είσαι πρώτος χώρος στο πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός συνεχίζει. Δεν μου λέει κάτι αυτό, στο πρωτάθλημα με ενδιαφέρει μόνο. Όφη απέδειξε για άλλη μια φορά ότι εκτός νησιού είναι άλλη ομάδα. Εμείς δεν διαχωρίζουμε ένα παιχνίδι από το άλλο, αν παίζουμε μέσα ή έξω. Προσπαθούμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο ερχομός σε 2-3 καλών ποδοσφαιριστών που έχουμε πάρει. Και τώρα και 3-4 παιχνίδια έχουμε μια διάρκεια πάρα πολύ καλή και στο παιχνίδι μας και μας έχει φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Είναι από τις ελάχιστες φορές που είμαι στον Ολυμπιακό και είναι καλύτερη ομάδα, η αντίπαλη ομάδα, και κερδίζει ο Ολυμπιακός. Όλοι συμφώνησαν ότι από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα σημασία έχουν οι τρεις βαθμοί της νίκης. Ήταν δύσκολη η νίκη. Το σημαντικότερο είναι που κατακτήσαμε τους τρεις βαθμούς για το πρωτάθλημα. Παίξαμε καλά και είχαμε κάποια προβλήματα τον τελευταίο καιρό.
Τη χρειαζόμασταν και για το ηθικό αυτή τη νίκη. Από εδώ και πέρα κάθε μάτς είναι τελικός, πρέπει να το ξέρουμε. Τώρα, αν αναρωτιέστε ποιος θα αναδειχθεί πρωταθλητής το Μάιο, οι σούπερ μικροί έχουν έτοιμη την απάντηση. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός θα πάει. Ολυμπιακός. Εύκολα ή δύσκολα? Εύκολα. Κύπελλα. Το πρωτάθλημα, ποιος το πάρει? Ολυμπιακός. Εύκολα ή δύσκολα? Δύσκολα. Γιατί? Γιατί είναι κάποια δύσκολη ομάδα.